Κύριε Δήμαρχε της Χερσονήσου, θέλω να δούμε μία αυτοψία από... και να ευχαριστήσω τον Νίκο το Σωμαρά που με το δικό του ντρόουν μας δείχνει εικόνες από το γεφυράκι στις Γούρνες, εκεί στην παλιά Εθνική. Μπορούμε να δούμε αυτές τις εικόνες και βλέπουμε ότι φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί κάτω από αυτήν τη γέφυρα. Σε πολύ λίγο θα δούμε και ένα βίντεο με ντρόουν σε όλο το κομμάτι των Γουρνών και φαίνεται ξεκάθαρα ότι και εδώ οι μικρές χωματερές δεξιά και αριστερά αποτυπώνουν μία ανθρώπινη παρέμβαση αντίστοιχη με αυτή που ορθώς ανέφερε νωρίτερα ο Δήμαρχος του Ρεθύμνου. Είναι μία κατάσταση που δεν αντιμετωπίζουν μόνο οι Δήμοι της Χερσονήσου και του Ρεθύμνου. Νομίζω ότι μπορούμε να τους συναντήσουμε παντού αυτές τις εικόνες. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πολίτες που λένε ότι θα έπρεπε, λέει, η Δημοτική Αρχή να είχε παρέμβει και να δει ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία ή τα σημεία που είναι μπαζωμένα. Τι απαντάτε? Η αλήθεια είναι ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις υφίστανται, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Μαρινάκης, και είναι σίγουρο ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις έχουν φέρει και αυτές τις συνέπειές τους. Αντίστοιχη θεομηνία, κύριε Δασκαλάκη... Δείτε σας παρακαλώ αυτή την εικόνα, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε ένα ριάγι, το οποίο βεβαίως εδώ είναι τρεις ημέρες μετά την καταστροφή, η αυτοψία που κάναμε εμείς ως Crete TV με τη βοήθεια του Νίκου του Σωμαρά. Και βλέπουμε πραγματικά ότι η ανθρώπινη παρέμβαση έχει παίξει καταλυτικό ρόλο σε αρκετά σημεία και του δικού σας Δήμου. Θεωρούμε τα ριάκια και τους ποταμούς δικές μας ιδιοκτησίες. Και πολλές φορές κάνουμε παρεμβάσεις επί αυτών ως μη οφείλαμε και ως μη έπρεπε να τις κάνουμε. Δυστυχώς, η μη μεγάλη συχνότητα αυτών των φαινομένων μας δίνει τον εφησυχασμό ότι μπορούμε να δανειστούμε τις κοίτες των ποταμών. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Ο ποταμός και η θάλασσα, σύνορα καλός ή κακός, δεν ξεχνάνε. Είχαμε μία αντίστοιχη θεομηνία κατά μαρτυρίες των τοπικών ντόπιων κατοίκων της περιοχής το 1977. Δυστυχώς τότε έγινε μια μεγάλη θεομηνία, όμως η περιοχή ήταν άχτιστη. Τώρα δυστυχώς είναι δομημένη και μάλιστα πυκνοδομημένη και η συγκεκριμένη περιοχή. Όπως θα αναζητηθούν ευθύνες από πολίτες, από δημότες σας? Εκτιμώ ότι αν επεκτιμά ο κόσμος ότι πρέπει να το κάνει αυτό, πιθανότατα να το κάνει. Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο καθένας ο οποίος έχει επέμβει επί της φύσεως έχει μια ευθύνη. Σίγουρα οι δημοτικές αρχές διαχρονικά έχουν τη δική τους ευθύνη. Εδώ πέρα υπάρχει όμως και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο εκτιμώ ότι πρέπει να συζητήσουμε πολύ σοβαρά πλέον και έχει να κάνει με την ολοκλήρωση πρόσφατα και του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης από τις Γούρνες μέχρι Χερσόνησο και Μάλια, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα που εντοπίστηκαν ειδικά στην περιοχή της Αναλήψεως και ειδικά δύο φορές μέσα στο ίδιο έτος, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, μαρτυρούν ότι φτιάχτηκε ένα πολύ καλό έργο σε επίπεδο στατικότητας και αποδοτικότητας, που είναι ο βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος, όπως έχουν πει και άλλοι, οδηγεί όμως τα πλημμυρικά νερά, τα οποία είναι νότια της Εθνικής Οδού, με τάφρους και τεχνικά που έχει κάνει, τα οδηγεί με ειδικά τεχνικά βόρεια. Στο παράκτιο μέτωπο. Στο παράκτιο μέτωπο, βάλτε μια τα οποία τα αφήνει ανεξέλεγκτα, χωρίς αντιπλημμυρικά έργα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Έχουμε αυτό ακριβώς στο βίντεο ντοκουμέντο από τον Νίκο τον Σωμαρά, στο ύψος των Γουρνών, και δείτε πώς αυτή η έλλειψη των αντιπλημμυρικών ή κακοτεχνίες στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης πλημμύρισαν ένα ολόκληρο παράκτιο μέτωπο. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο ντοκουμέντου. Thank you.
Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Σωμαρά για την βοήθεια που μας έκανε σε αυτό το ρεπορτάζ, για την αυτοψία στο συγκεκριμένο σημείο. Και νομίζω, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου και της Χερσονήσου, αποτυπώνεται αυτό που λέμε. Είναι κακοτεχνία, είναι κάτι το οποίο δεν μελετήθηκε σωστά, γιατί το κομμάτι του βόρειου δικού άξονα Κρήτης, πάνω από τη Χερσόνησο, είναι και από τα καινούρια, από τα νέα κομμάτια του αυτοκινητοδρόμου. Είναι ορισμένα πράγματα, κύριε Δασκαλάκη, τα οποία πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια. Γιατί μιλήσαμε για παρεμβάσεις ιδιωτών επιρρεμάτων, όμως πρέπει να μιλήσουμε για τις παρεμβάσεις και του δημοσίου με τα μεγάλα δημόσια έργα, τα οποία γίνονται εν τέλει ημιτελή. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, όπως προείπαμε, είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο έργο. Έλα όμως που μαζεύει όλα τα νότια του δρόμου, πλημμυρικά νερά μαζί με τα νερά του δρόμου και τα οδεύει κατάντι, και θα περίμενε κάποιος ένα τόσο μεγάλο έργο, το οποίο για να αντιστηριχτεί σωστά και να μην πέσει κάτω όπως γινόταν παλιότερα στη Μαλακάσα. Mm-hmm. Κάνει σωστά τη διαχείριση των νερών νότια, τα μαζεύει, αλλά πού τα οδεύει, βόρεια. Υπάρχουν οδεύσεις των νερών προς την παραλία, με αγωγούς, καθάρισμα ρεμάτων. Όταν είναι ορμητικά, γιατί εδώ βλέπουμε ένα αργιάκι το οποίο όμως είναι τρεις ημέρες μετά την κακοκαιρία, πριν ήταν λίμνη ολόκληρη περιοχή γύρω-γύρω. Ακριβώς. Δυστυχώς λοιπόν, εκείνο το οποίο δεν έγινε είναι οι οριοθετήσεις και οι διευθετήσεις των ρεμάτων ως συνοδά έργα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, που θα διασφάλιζαν την αντιπλημμυρική προστασία του παραλιακού μετώπου. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου, θέλω λίγο να σας τσιγκλίσω νομικά. Εδώ υπάρχουν ευθύνες σε αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται στον σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Κρήτης. Θα σας πω λοιπόν και εγώ από το Ρέθυμνο ότι πράγματι έχει διαπιστωθεί και έχει υποθεί και από ιδιώτες αλλά και από επίσημους φορείς απουσιάζει η αντιπλημμυρική προστασία που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί όταν δημιουργείται ο ΒΟΑΚ. Είναι αλήθεια ότι αυτή η διάνοιξη είναι μια παρέμβαση στη φύση. Είναι μια διακοπή. Είναι επίσης μια συγκέντρωση νερών. Αυτό δεν έχει μελετηθεί. Και θα ήταν χρήσιμο, εγώ θα σας πω και για το νομικό θέμα, αλλά ούτως ή άλλως, εδώ δεν φημιζόμαστε στην Ελλάδα ότι έχουμε τη μανία που υπάρχουν στην Αμερική που ψάχνουν τη λέξη ευθύνη, γιατί πίσω από αυτό υπάρχει και η λέξη ιδιωτική ασφάλιση. Εδώ προσπαθούμε με ψυχραιμία να λύσουμε τα θέματα για να μην πληγούμε και την επόμενη φορά. Πρέπει λοιπόν οι υπεύθυνοι του ΒΟΑΚ να δουν πού και πού προκαλεί το έργο αυτό πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν έχει σημασία ότι ας πούμε στα Μισίδια φέτος δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Και δεν το είχαμε όχι γιατί υπήρξε καμιά ιδιαίτερη πρόνοια. Ξέρετε, είναι περιοχές που είναι στην ουσία χτισμένες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εάν λοιπόν συμπέσει έντονη κακοκαιρία με ισχυρό βόρειο άνεμο, η θάλασσα λειτουργεί ως φράχτης, mm-hmm. δεν απορρέει το νερό στη θάλασσα και γυρνάει πίσω και πνίγει την περιοχή. Ευτυχώς δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο καιρικών ειδικών από πλευράς ανέμων, εννοώ θαλάσσιων ανέμων, και έτσι τη βγάλαμε καθαρή. Είναι μια περιοχή η οποία είναι προβληματική. Εάν τώρα προσπαθούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν κατοικήσιμη περιοχή, θα μας έλεγε το Πολυτεχνείο, δεν είναι κατοικήσιμη περιοχή. Όμως υπάρχει και το πρόβλημα του ΒΟΑΚ. Όσον αφορά το θέμα των ευθυνών, οποιοδήποτε επενεργεί και οι ενέργειες ή παραλήψεις του δημιουργούν ζημιά που έχουν αιτιώδη σχέση με αυτό που προκάλεσε την παράνομη ενέργεια, είναι υπόκριες αποζημίωσης. Το ελληνικό δημόσιο για πολλά πράγματα μπορεί να απολογηθεί και να είναι υπεύθυνο. Άλλωστε, σπέβδει και αποζημιώνει, υποτίθεται. Το είπε πολύ ωραία η Μέρη, εγώ θα το πω ακόμα πιο κοινικά. Δεν αποζημίωσε τους πολίτες, το ΦΠΑ των τιμολογίων επιστρέφει. Mm-hmm.